Η καθημερινή μάχη με την επέλαση της πανδημίας του κορονοϊού συνεχίζεται, με 22 να είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε σήμερα 22 κρούσματα. Από τα 22, οι δύο μέχρι σήμερα 22 κρούσματα. Από τα 22, οι δύο έχουν αποθεραπευτεί και είναι στο σπίτι τους. Οι 8 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, οι 4 διασωληνωμένοι και οι άλλοι 4 σε κρίσιμη κατάσταση, 11 είναι στα σπίτια τους υπό ιατρική παρακολούθηση και ο ένας δυστυχώς απεβίωσε και δίδεται ψυχολογική υποστήριξη από τις υπηρεσίες πρόνοιας της περιφέρειας. Στην κατάσταση την οποία καταγράφεται για την περιφέρεια αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος με την σειρά του συνεχάρη το προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω και εγώ την ευγνωμοσύνη μου στους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας, τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, τα οποία μάχονται, όλοι τους μάχονται, από τη μία άκρη της Ελλάδος μέχρι την άλλη, ώστε να διασφαλίσουν την υγεία των πολιτών. Μάχονται για τη ζωή μας και τους ευγνωμονούμε. Να υπενθυμίσω ότι ένα μέρος επίσης του δημόσιου τομέα κάνει πολύ μεγάλο αγώνα, όπως είναι η αστυνομική, η στρατιωτική, η λιμενική και αυτούς τους ευχαριστούμε για ό,τι κάνουν για μας.